Η εθελοντική αιμοδοσία που έγινε στην Τσανάκλειο Βιβλιοθήκη Κομωτινής είχε ως αποτέλεσμα τη συγκέντρωση 40 μονάδων αίματος. Η αιμοδοσία διοργανώθηκε από το Τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Κομωτινής και από τους αιμοδότες σε συνεργασία με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Μια δύσκολη περίοδος για την αιμοδοσία εξαιτίας των οριακών αποθεμάτων αίματος, με την δράση αυτή να συμβάλλει στην αύξηση αυτών, αναφέρει η Παγώνα Κόφα, επισκέπτρια υγείας του Τμήματος Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Κομωτινής. Σήμερα διοργανώνουμε μαζί με τους αιμοδότες και σε συνεργασία με την Δημοτική Βιβλιοθήκη, την οποία ευχαριστούμε για την φιλοξενία, εθελοντική αιμοδοσία, καθώς διανύουμε μια δύσκολη περίοδο ως υπηρεσία αιμοδοσίας. Υπάρχει τα αποθέματα αίματος μας είναι οριακά. Υπάρχει μια έξαρση των ιώσεων και του COVID, ενώ μετά τις γιορτές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς πάντοτε έχουμε χαμηλά αποθέματα, καθώς απουσίαζαν οι αιμοδότες μας μέσα στις γιορτές για να δώσουν αίμα. Αυτή η δράση θα συμβάλλει στην αύξηση των αποθεμάτων. Η Παγώνα Κόφα καλεί κάθε δημότη να προσέλθει για να προσφέρει 10 λεπτά από το χρόνο του, μιας που η περίοδος που διανύουμε με τις ιώσεις θα κρατήσει σε χαμηλά επίπεδα τα αποθέματα αίματος, όπως δηλώνει η ίδια. Παρακαλούμε όλους όσους μπορούν να έρθουν να δώσουν αίμα, καθώς το επόμενο χρονικό διάστημα θα είναι αρκετά δύσκολο για όλες τις αιμοδοσίες της χώρας. Η περίοδο αυτή της έξαρσης των ιώσεων και του COVID θα μας κρατήσει τα αποθέματα αίματός μας χαμηλά. Είναι δράσεις που ξεκινάμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε εξορμήσεις και εθελοντικές αιμοδοσίες εκτός νοσοκομιακής υπηρεσίας. Φυσικά ο αιμοδότης νιώθει ακόμα πιο όμορφο όταν βρίσκεται εκτός νοσοκομιακού χώρου για να μπορέσει να προσφέρει το αίμα του. Οι δράσεις με εξορμήσεις και εθελοντικές αιμοδοσίες θα συνεχιστούν εκτός νοσοκομιακής υπηρεσίας. Ενώ επίσης συνεχίζονται τα προγράμματα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης στο μαθητικό πληθυσμό αλλά και στους συλλόγους της πόλης. Έχουμε ξεκινήσει καταρχάς προγράμματα αγωγής υγείας και ενημέρωσης τόσο σε σχολεία όσο και σε συλλόγους. Είναι προγράμματα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης τόσο του μαθητικού πληθυσμού όσο και όλων των συλλόγων που υπάρχουν στην πόλη μας, προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν για την αξία της εθελοντικής αιμοδοσίας. Έχουμε άριστη συνεργασία με την Σχολή Αστυνομίας, η οποία μας βοηθάει πάρα πολύ στέλνοντας δόκιμους αστυνομικούς κάθε φορά που έχουμε χαμηλά αποθέματα αίματος. Απλώς θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον πληθυσμό, γιατί δεν θέλουμε αιμοδότες συγγενικού περιβάλλοντος. Ακόμα και για εμάς που εργαζόμαστε σε νοσοκομιακές υπηρεσίες, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πιέζουμε το περιβάλλον του ασθενή για να έρθει να καλύψει τις μονάδες αίματος με τις οποίες μεταγγίστηκε. Θέλουμε εθελοντικό αίμα, θέλουμε ευαισθητοποιημένους αιμοδότες, οι οποίοι θα έρχονται τουλάχιστον 2 με 3 φορές το χρόνο να προσφέρουν το αίμα τους. Και θα πρέπει να καταλάβουμε ότι θα πρέπει να ζούμε λίγο ενσυναισθητικά. Θα πρέπει να μην συμβεί κάτι τραγικό για να τρέξουμε να αιμοδοτήσουμε.